στην ειδικότητά μου που είμαι φυσικός, διόρισαν το 1127 και εγώ που είμαι στη θέση 648 είμαι αδιόριστος. Οι υψηλόβαθμοι έχουμε μείνει απ' έξω αδιόριστοι, έχει παραβιαστεί η σειρά, έχει καταστρογηθεί η σειρά επιτυχίας των επιτυχώντων του ΑΣΕΠ και έχει παραβιαστεί το άρθρο 3 του συντάγματος της αξιοκρατίας και της ισονομίας. Ο Θεόδωρος Δρακάκης και η Αντωνία Σταυρακάκη είναι μεταξύ των αδικημένων αδιόριστων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008. Αν και πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες, δεν διορίστηκαν και παραμένουν σαν ζήτητα. Αντιθέτως, όπως υποστηρίζουν, διορίστηκαν εκπαιδευτικοί με ρύθμιση του τότε Υπουργού Παιδείας, με χαμηλότερες ωστόσο βαθμολογίες στο διαγωνισμό από τους ίδιους. Ερχόμαστε το 2008. Δίνουμε σε ένα δύσκολο γραπτό διαγωνισμό με τεράστια ύλη. Συγκεντρώνομαι υψηλές βαθμολογίες. Αντί όμως να προσλαμβάνουν 100% βάση νόμου από τους επιτυχώντες εκπαιδευτικούς, μπήκαμε σε ένα πίνακα με συναδέλφους οι οποίοι είχαν δώσει ΑΣΕΠ, είχαν αρκετή προϋπηρεσία, συνεπώς είχαν προβάδισμα στις προσλήψεις. Το Συμβούλιο Επικρατείας το 2015, αντιλαμβανόμενο την αδικία της διοίκησης, έκρινε αντισυνταγματικούς τους διορισμούς με μόνο κριτήριο την προϋπηρεσία, αφού η διοίκηση δεν εφάρμοσε ποτέ το νόμο που έλεγε 100% πρόσληψη από επιτυχία στον ΑΣΕΠ. Στην Βουλή, σε συζήτηση με τον κύριο Γαβρόγλου, αναγνώρισε το δίκιο μας, λέγοντας ότι και εμείς οι υπόλοιποι επιτυχώντες αδικούμαστε. Πώς είναι δυνατόν να διορίζονται οι 455 και εμείς να είμαστε στην άκρη και αυτή τη στιγμή να τρέχουμε στα δικαστήρια για να βρούμε το δίκιο μας. Τα δικαστήρια είναι χρονοβόρα, είναι κοστοβόρα. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε χρήματα για να τρέχουμε στα δικαστήρια για να αναγνωρίσουμε το δίκιο μας από τη στιγμή που έχουμε κριθεί και έχουμε αξιολογηθεί. Περιέγραψαν την απίστευτη ταλαιπωρία τους, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι ηθικό και όχι νομικό και αυτό που ζητούν είναι να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος τους. Προσφάτως, μια νέα εξέλιξη για εμάς, το Συμβούλιο Επικρατείας με απόφασή του εξίσωσε τους 450 διοριστέντες επί ΣΥΡΙΖΑ με εμάς τους υψηλόβαθμους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ του 2008. Μας προκαλεί λοιπόν εντύπωση πως το Υπουργείο που προτάσει την έννοια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αγνοεί πεισματικά μερίδα εκπαιδευτικών που έχουν αξιολογηθεί μέσω του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Να μας συμπεριλάβει στους επικείμενους διορισμούς των εκπαιδευτικών, όπως έχει ανακοινώσει η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θα θέλαμε απλά να πιστωθούμε την επιτυχία μας. Κουράστηκαν, όπως λένε, να ακούν για δικαστικές αποφάσεις και καλούν την κυβέρνηση να τους συμπεριλάβει στους επόμενους μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Από τη στιγμή που η πολιτεία παραδέχεται δημόσια την αδικία, την οποία η ίδια προκάλεσε, οφείλει να μας έχει αποκαταστήσει.